ο πνευματικός καθοδηγητής της Ιεράς Μονής, ο Γέρον Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, είχε πει ότι μετά την πολιτιακή ανομαλία που θα έρθει στην Ελλάδα, θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα με τους μετανάστες που υπάρχουν και είναι και πάρα πολλοί. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κινδυνεύει η ζωή μας ή να κινδυνεύουμε να πάρουμε τη ζωή εκείνων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Εκείνη την ώρα... Ακούστε, ο Γέρον της Διευρυθιότητα τα έλεγε αυτά, τα έλεγε, αλλά δεν είπε ημερομηνίες μόνο, όπως είπαμε. Αλλά να σας πω εγώ κάτι το οποίο άκουσα από πρώτο χέρι. Πήγα έναν απόγευμα να το δω. Λοιπόν, ο Γέροντας πολλές φορές προσευχόταν και έκανε έτσι, όταν ήταν έτσι σε μια θεωρία Θεού, έκανε και τα χέρια του έτσι και ήταν σε άλλους κόσμους. Πήγα, τον είδα εκεί, προσευχόταν συνεχώς, έτσι έλεγε, έλεγε, δεν καταλάβαινα τίποτε. Αλλά ήμουν 2-3 μέτρα πιο μακριά, δεν με πήρε είδηση βέβαια, ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Μετά από 20-25 λεπτά ήταν σε αυτόν, τότε πήγα να το δω. Μου λέει, εδώ είσαι, λέει, και δεν σε πρόσεξε. Του λέει, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Μου λέει, άκουσε. Εγώ δεν θα προλάβω, παιδί μου, μου λέει. Εσείς θα προλάβετε. Θα έρθει η ώρα που θα εξαφανιστεί το ρεύστο χρήμα από την Ελλάδα. Και αυτό μου το είπε πριν από 22 χρόνια. Και διερωτάται κανείς και λέγει, αυτός ο άνθρωπος ήταν, ούτε ειδήσεις άκουγε, ούτε οικονομολόγος ήταν, ούτε τίποτα. Πώς τα έβλεπε αυτά? Είναι ότι η καθαρότης του νοός και της καρδίας. Και ο άνθρωπος του Θεού βλέπει μακριά. Βλέπει μακριά. Βλέπει το Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Πριν 250 χρόνια τι έλεγε? Θα έρθει η ώρα, λέει, που θα βλέπετε σιδερένια πουλιά να πετούν. Μπορούσε να καταλάβει κανείς τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς τότε? Ήταν αεροπλάνα. Θα έρθει η ώρα, λέει, που όλος ο πλανήτης θα συνδεθεί με μια γνωστή, τα τηλέφωνα. Θα έρθει η ώρα που ο διάβολος θα έχει τα κέρατά του στα κεραμίδια, η τηλεόραση. Τα έλεγε ο Άγιος Κοσμάς τότε πριν 250 χρόνια. Διότι οι Άγιοι έβλεπαν μακριά, διότι είχαν, δεν ήταν μύωπες πνευματικά όπως εμείς που φορούμε γυαλιά. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό τους Αγίους να τους μελετάτε. Τους βίους των Αγίων να τους μελετάτε. Ήρθε προχτές ένας, λεγόταν και Γιώργος. Ρε παιδί μου, ξέρεις το βίο του Αγίου Ιωρίου? Λέω, όχι, δεν το ξέρω, λέει. Γιορτάζεις τη γιορτή σου, λέει, μου παίρνουν τηλέφωνα. Του λέω ότι χρόνια πολλά. Μα είναι αυτή η γιορτή? Να πας στην εκκλησία, να εξομολογηθείς, να ετοιμαστείς, να κοινωνήσεις. Τότε γιορτάζεις και τη γιορτή σου και έχεις βοηθόν τον Άγιο. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει τους Αγίους να έχουμε σχέση με τους Αγίους. Το Ευαγγέλιο χωρίς τους Αγίους είναι μηδέν. Το Ευαγγέλιο πώς επαληθεύεται? Με τους Αγίους. Δεν είναι ένα θεωρητικό βιβλίο, απλώς είπε ο Χριστός κάτι. Είπε ο Χριστός κάτι το οποίο επαληθεύεται και γίνεται και το παίρνουμε σήμερα. Γι' αυτό ο πλούτος της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό είναι ο μεγάλος θρίαμβος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει εμπειρία και θα υπάρχει εις αιώνα αιώνος, γι' αυτό και πολεμούν την Εκκλησία μερικοί. Δεν μπορούν να βγάλουν τίποτε όμως. Πολεμούν κάποιον παπά. Μα είναι δυνατόν, επειδή ένας παπάς είναι αμελής, να πολεμάς την Εκκλησία? Απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί? Αλίμονο τώρα. Ένας παπάς είναι σαν άνθρωπος, έκανε κάποιο λάθος. Απορρίπτω το Ευαγγέλιο. Ένας ήρθε να σου πει, μου λέει, ξέρεις, δεν πήγα Εκκλησία διότι μου ζυζάνει, λέει, και όταν ήμουν 14 ετών, μου έδωσε ο παπάς μια σφαλιάρα στο ιερό και δεν ξαναπήγα. Μα είναι πράγματα αυτά. Καλά σου έκαμε και εσύ τη σφαλιάρα, αφού σου να ζυζάνει και το μαρτύρεις κι εσύ. Θέλω να πω ότι μερικές βρίσκουμε δικαιολογίες, που οι δικαιολογίες είναι εκ του διαβόλου. Καλά, και ο παπάς άνθρωπος είναι, κάποιο λάθος θα κάνει. Δεν μειώνεται το Ευαγγέλιο γιατί έκανε κάποιος παπάς κάποιο λάθος. Μήπως εμείς δεν έκαναμε λάθος, όλοι μας δεν έκαναμε. Πρώτος εγώ έκανα λάθος.